Ότι και σε αυτή την προεκλογική κούρσα εν ώψη του δεύτερου γύρου, το ακούσαμε νωρίτερα και από τους δύο υποψηφίους, επιμένετε ιδιαίτερα σχετικά με το εάν και κατά πόσο είναι ανεξάρτητες αυτοδιοικητικά ή χρωματισμένες κομματικά οι υποψηφιότητές σας. Θέλω να σας υποβάλω διαφορετικά ερωτήματα και στους δύο, ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του Δήμου, αλλά έχουν άμεση σχέση και με αυτό. Λέτε, κύριε Μπουτάρη, ότι είστε μια ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη. Πολλοί σας επέκριναν όμως στη διάρκεια της θητείας σας, επειδή ο Δήμαρχος μπορεί να μην είναι χρωματισμένος κομματικά, αλλά ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική, ότι αυτά τα τρία χρόνια, όπου στη χώρα μας κυριάρχησε, καλός ή κακός, το δίλημα μνημόνιο ή αντιμνημόνιο, ότι στραφήκατε περισσότερο προς τη μνημονιακή κατεύθυνση στα ζητήματα λειτουργίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, ακόμη και σε σχέση με δημάρχους που είχαν το επίσημο χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο μνημονιακός ή όχι ήταν τελικά ο Γιάννης Μπουτάρης, ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσετε τα επόμενα χρόνια και τι θα απαντούσατε σε έναν ψηφοφόρο ο οποίος σας ψήφισε το 2010, αλλά πλέον θεωρεί ότι η πρωτοβουλία έχει χάσει το αριστερό της πρόσημο. Κοιτάξτε, νομίζω πια ότι αυτή το ψευτοδίλημα μνημονιακός ή αντιμνημονιακός έχει ήδη ξεπεραστεί. Εγώ είμαι ένας νομοταγής δήμαρχος. Δεν υπερβαίνω τον νόμο. Και όλοι αυτοί οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους αντιμνημονιακό και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αυτοί δεν νομίζω ότι πραγματικά το εννοούν. Διότι τι θα κάνουμε δηλαδή όταν λέμε ότι είμαι αντιμνημονιακός? Δεν θα επακούσω στις κυβερνητικές επιλογές? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Το δεύτερο είναι, το οποίο είναι το πιο ουσιαστικό, είναι το ότι ο δήμαρχος πρέπει να μπορεί να κάνει υπερβάσεις εκεί που πρέπει. Εγώ έκανα τις υπερβάσεις που έπρεπε. Και εγώ ενέπνευσα τους Θεσσαλονικιούς και έτσι άνοιξε η πόλη. Και θέλω να ρωτήσω πώς ξαφνικά ήρθανε στην πόλη ένα σωρό τουρίστες, ένα σωρό επισκέπτες, ένα σωρό όπως θέλετε χαρακτηριστούς, οι οποίοι δεν τους βλέπαμε ποτέ άλλη φορά. Εγώ μιλάω για την λειτουργία του Δήμου Θεσσαλονίκης, ότι ακολουθούσατε, λέτε ότι δεν θα μπορούσε ο Δήμαρχος να ακολουθήσει μια διαφορετική πολιτική από αυτήν την οποία υπέδειξε η κεντρική διοίκηση, αυτό λέτε? Προφανώς. Δηλαδή ο Δήμαρχος είναι διαχειριστής μιας κατάστασης, δεν είναι διαμορφωτής μιας πολιτικής? Δεν είναι διαχειριστής μιας κατάστασης. Ο Δήμαρχος έχει την βασική υποχρέωση να υπακούει στον νόμο και από εκεί και πέρα να κάνει τις υπερβάσεις του. Δεν μου υπέδειξε κανένας, ούτε ήταν κανένας υπόδειξη κυβερνητική ότι να πάω στην Τουρκία και να πω ότι ελάτε να επισκεφτείτε τη Θεσσαλονίκη, ούτε να κάνω το άνοιγμα στο Ισραήλ. Το Ισραήλ πρέπει να σας πω ότι ήταν το Τελ Αβίβ, είχε αδερφοποιηθεί με τη Θεσσαλονίκη 25 χρόνια πριν, και όταν ζητήσαμε να πάμε Ιανουάριο του 2011 να κάνουμε την πρώτη επίσκεψη στο Τελ Αβίβ και τους υπενθυμίσαμε ότι είναι αδερφοποιημένοι, μας ζήτησαν να τους στείλουμε τα χαρτιά της αδερφοποίησης, γιατί αυτοί δεν τα είχαν, δεν είχε γίνει ποτέ καμία επαφή 25 χρόνια με το Ισραήλ. Κύριε Καλαφά...